Κλεσμένο σήμερα υποψήφιος ο υποψήφιο Δήμαρχο Ερών, ο κ. Μαύλο Αρμάκη, επικεφαλή του ψηφοδελτίου τη Λαϊκή Συσπήρωση για το Δήμο σερών. Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μα. Καλημέρα, καλώ ήρθατε. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κύριε Φαρμάκη, πώ πάει εγώ ο αγώνα σα για το Δήμο Ερών. Εμεί συνεχίζουμε στην ουσία με περισσότερη ένταση απλά αυτό που κάνουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. γιατί έχουμε εκλογέ είτε δεν έχουμε. Δηλαδή, προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με όσο κόσμο περισσότερο μπορούμε, να ακουμπήσουμε πάνω στα προβλήματα και να συζητήσουμε πώ μπορούν να λυθούν. Αυτά δεν λύνονται μόνο προεκλογικά ή μετεκλογικά. Είναι, είναι διαδικασία την οποία τη τηρούμε μέσα στο κίνημα σε όλη, όλη τη δεκαετία, πενταετία. Απλά επιταχύνεται. Απλά τη mm. στιγμή Μην προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με όσο παραπάνω κόσμο μπορούμε. Να συζητήσουμε αφού ανοίγει πολύ και πιο εύκολα, μαθαίνει την κουβέντα ποιο είναι ο δρόμο για να ληφθεί. Να συζητήσουμε μαζί του, να συμπορευτεί μαζί μα για να μπορέσουμε να έχουμε και καλύτερο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη δύναμη μετά τι εκλογέ. Δηλαδή, όσο παραπάνω δύναμη έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρούμε ότι όχι, θεωρούμε, ξέρουμε καλά ότι αυτή τη δύναμη θα τη βγάλουμε και έξω στο κίνημα, έξω στην κοινωνία. Πάντω, φέτο ε, ε, φάνηκε και προ τα έξω μια πολύ καλή δική σα οργάνωση. Υπάρχουν ψηφοδέλτια σε όλου του Δήμου, καταφέρατε να συγκροτήσετε και μάλιστα σε μια περιοχή δύσκολη τη Συνδική μετά από 33 χρόνια χρόνια υπάρχει η ψηφοδέλτιο τη λαϊκή εισπήρωση και μια πολύ δυναμική υποψήφια πρέπει. Την έχουμε φιλοξενήσει δύο φορέ, τη, τη γνωρίσαμε. Ε, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και από την άλλη, αυτοί που γνωρίζουν τα πράγματα λέει ότι η κομματική οργάνωση φέτο έχει βάλει σε αυτή τη διαδικασία τα λεγόμενα δυνατά χαρτιά. Το κοκοέ μπαίνεται δυναμικά στην εκλογική διαδικασία. Ε, δεν, έχουμε, δεν έχουμε την οτροπία εμεί καταρχήν δυνατά και δύνατα χαρτιά. Όλοι μα συνορευόμαστε και στρατευόμαστε πάνω σε μια αντίληψη για το πώ πρέπει να λειτουργεί η οικονομία τη κοινωνία και πώ πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Σίγουρα. Στην ουσία, για ποιον να δουλεύουμε. Ποιο και για ποιον. έμπειρα στελέχη. Είμαστε Όλες έμπειρα στελέχη και προσπαθούμε να. τα ψηφοδέλτια τα οποία θα στηθούν είναι ψηφοδέλτια τα οποία είναι με ανθρώπου που έχουμε συναντηθεί στο κίνημα και του ξέρουμε. Δεν του γνωρίσαμε ούτε χθε ούτε αύριο είναι άνθρωποι με του οποίου έχουμε συμπορευτεί, έχουμε παλέψει για διάφορα πράγματα και έχουν, ή έστω έχουν κρατήσει μια στάση ζωή μέχρι τώρα, που έχουν βγει στην συντάξη και έχουν βάρο μεγαλώσει, αλλά για αναγνωρισιμότητα κάποιοι από αυτού συνεχίζουν να μπαίνουν. Αυτή είναι η νοοτροπία μα. Και η νοοτροπία μα, να σα πω την αλήθεια, δεν είναι ότι μπαίνουμε απλά γερά στη μάχη. Είναι ότι αυτέ τι εποχέ πλέον δεν έχουμε και πολλά περιθώρια να αφήσουμε ξανά να δοκιμάσουμε ένα άλλο μοντέλο, ένα άλλο μοτίβο, μια άλλη προσωπικότητα ή όπω θέλετε, το σπίτι είναι εποχέ δύσκολε, θα γίνουν πολύ πιο δύσκολε και περνάνε και μέσα και από τι δημοτικέ και από τι περιφερειακέ και από τι ευρωεκλογέ πάρα πολλά ζητήματα και χοντρά ζητήματα για την καθημερινότητα και τη βιωσιμότητα του ανθρώπου. Ωραία, για του ακροατέ λοιπόν μα ακούνε τώρα και ακούνε τον Παύλο Φαρμάκη, ποιο είναι το μοντέλο το δικό σα για το Δήμο Σερών. Το μοντέλο το δικό μα για το Δήμο Σερών είναι ότι θέλουμε να κάνουμε ένα Δήμο ο οποίο δεν θα σκύβει κεφάλι και θα λέει ναι σε όλα αυτά που θα τον απαγορεύουν να περάσει. Θέλουμε να κάνουμε ένα δημοτικό σύμβουλιο με ένα δήμαρχο ο οποίο όχι μόνο θα σηκώσει κεφάλι, αλλά θα κατευθύνει και όλο το, το δημοτικό συμβούλιο τι πράξει που θα κάνουν με βάση λαϊκέ ανάγκε. Και όταν λέμε λαϊκέ ανάγκε, δεν είναι κάτι το οποίο γενικό λέμε. Δηλαδή για μα, πρώτο και κύριο ζήτημα το οποίο πρέπει να ασχοληθεί ο κάθε δήμαρχο είναι τα ζητήματα τη ανεργία, τη παιδεία, του οδικού δικτύου, το οποίο δεν είναι μόνο με στην πόλη. Ιδίω στο δικό μα το Δήμο πλέον έχουμε πάρα πολλά χωριά και πάρα πολλού αγροτικού Δήμου. Με το οποίο πρέπει βασικά να ασχοληθούμε για να μπορέσουν οι άνθρωποι να παράγουν το προϊόν του, την τροφή την οποία χρειαζόμαστε, και να μπορούν να πάνε στα επαγγέλματά του και στα χωράφια του και στα ζώα του. Είναι ζητήματα των παιδικών σταθμών, είναι ζητήματα αντιπλημμυρικά, είναι ζητήματα το τι σχολεία έχουμε και τι κτίρια βάζουμε μέσα τα παιδιά μα. Και τα, τα μεγαλώνουμε και μέσα με κίνδυνο με το παραμικρό. Αν υπάρχουν ατυχήματα. Είναι ζητήματα τα οποία δεν είναι επικερδή για κάποιου. Δεν είναι σίγουρα ανταποδοτικά. Δεν μα ενδιαφέρει να είναι ανταποδοτικά. Δεν θα δούμε την λαϊκή ανάγκη με βάση το τι κέρδο θα βγάλουμε. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να μπουν πρώτα και κύρια στην πράξη. Αλλά και πολύ βασικό να μην επιτρέπει ο Δήμο να περνάει η πολιτική η οποία ψηφίζεται και από αυτήν την κυβέρνηση και από την προηγούμενη και από οποιαδήποτε είναι μετά. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλου αυτού να μην περνάει μέσα από του Δήμου. Γιατί αυτό που ζούμε τώρα τα τελευταία χρόνια και με του νέου νόμου που περνάνε, η τοπική αυτοδιοίκηση τον έχει χάσει τον χαρακτήρα τη. Τη αυτοδιοίκηση. Δεν είναι ένα μικρό Δήμο ο οποίο πάει να διορθώσει μια λακκούβα ή να κάνει ένα δρόμο και κάτι τέτοιο. Είναι καθαρά το μακρύ χέρι τη κάθε κυβέρνηση, όχι μόνο αυτήν και των προηγούμενων, και είναι καθαρά αυτό που περνάει πρώτα και κύρια αντιλαϊκά μέτρα στην πράξη. Θέλετε τη μερική απασχόληση μέσα από αυτού πέρασε. Θέλετε τώρα αυτό που πάνε να κάνουν με το πράσινο και με όλα αυτά να περάσουν και το έμφια στου Δήμου και να του βάζουν καινούριου φόρου. Θέλετε την παιδεία που θα την πάνε εκεί και ακόμα, ακόμα και τα προγράμματα θα τα βγάζουν οι Δήμοι, τα σχολικά προγράμματα. Όλα αυτά είναι κατευθύνσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έρχονται και υλοποιούνται από κυβερνήσει. Σε αυτά. Τι μέτρο αντίσταση έχει ένα Δήμο, όπω είναι ο Δήμο Ερώ, να πει ότι εγώ δεν μπαίνω τριμενίτε, τριμηνίτε, οκταμηνίτε. Θέλω να μειώσω την ανεργία, δεν εφαρμόζω σχολικά προγράμματα. Τι Δεν είπαμε εσείς. ότι ο Δήμο θα πει δεν παίρνω πλέον, γιατί πλέον δεν μπορεί να πάρει τίποτα άλλο. Θα αξιοποιήσει οποιαδήποτε δυνατότητα έχει. Να κάνει, λοιπόν. Αλλά πρέπει μπορεί να, να, να κάνει. ασχοληθεί πρώτα και κύρια με το να διεκδικήσει μαζί με του εργαζόμενου αυτό που πραγματικά πρέπει να έχουν. Τη μόνιμη, σταθερή δου, δουλειά και αυτό που έχει ανάγκη και ο Δήμο μα να έχει. Γιατί τώρα με τριμηνίτε και κουταμινίτε δεν μπορεί να κάνει κανένα σχέδιο και διμηνίτε σχέδι, και, και μαύρη και εργασία που θα έρθει και διάφορα. Δεν μπορεί να κάνει κάποιο σχεδιασμό και να ελοποιήσει κάποια έργα. Και να αλλάζει ένα-δύο-τρει δηλαδή μήνε το προσωπικό. Κάνει. Δηλαδή πρέπει να κάνει. πρώτα απ' όλα να μπει ο ίδιο με στο κίνημα και το Δημοτική Συμβουλή και ο Δήμαρχο να στρατευτεί μαζί με σωματεία σωστά προσανατολισμένα και να διεκδικήσει τα αυτονόητα. Όχι μόνο στι εργασιακέ σχέσει, αλλά σε όλα. Στι κρατικέ επιχορηγήσει, σε οτιδήποτε. Πρέπει να αρχίσει να ασχολείται το Δημοτικό Συμβούλιο, να είναι το μακρύ χέρι του λαού που θα σου δίνει σφαγιάρε, άμα θέλετε, στην κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να γίνει και που θα βάζει φρένο και θα κόβει οποιοδήποτε αντιλαϊκό μέτρο έρχεται. Όσο μπορεί και όπου μπορεί. Αυτό τη συγκεκριμένη στιγμή έχει φανεί, είναι πράξη. Έχει φανεί σε πέντε Δήμου. Οι οποίοι, έστω αυτοί που είναι με τη λαϊκή συσπήρωση, με τη μικρή δύναμη που έχουν, έχουν βάλει και φρένο σε διάφορα τέτοια, αλλά και έχουν αξιοποιήσει τη δύναμή του για να δώσουν λύσει σοβαρέ σε καθημερινά προβλήματα, άσχετα άμα βγάζουν κέρδο ή όχι. Αυτό πρέπει να δυναμώσει. Πρέπει να δυναμώσει σε όλη την Ελλάδα και να γίνει όσο το δυνατόν πιο δυνατό. Όσο πιο δυνατό θα γίνεται αυτό, τόσο πιο δυνατό θα γίνει το λαός απέναντί του. Μάλιστα. Υπάρχουν πέντε Δήμοι, πέντε παραδείγματα. Ε, βέβαια, το επιχείρημα σε όλα αυτά μέχρι στιγμή είναι ότι οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά. Η ΣΑΤΑ είναι περιορισμένη. Τα χρήματα δηλαδή που παίρνει από τον κρατικό προπολογισμό εκάστοτε Δήμο. Και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει παρέκκληση, υπάρχει το οικονομικό παρατηρητήριο που σου λέει: Όπου μέχρι εδώ είναι η δυνατότητά σου, παραπάνω δεν μπορεί να πα. Μακριά από αυτέ τι λογικέ ο ελληνικό λαό. Μακριά πρέπει να τη γυρίσει την πλάτη. Αυτή η λογική είναι ότι διαλέγω από το, μικρό, από το, μεγάλο το μικρό κακό, αλλά διαλέγω πάλι το κακό. Μακριά. Εμεί πληρώνουμε του φόρου, για μα πρέπει να είναι οι φόροι. Εμεί πληρώνουμε το κράτο, εμεί πληρώνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα προγράμματα που έρχονται, δικά μα λεφτά είναι, δικά μα παραγωγή είναι, τα χέρια μα παράγουν, άλλοι θησαυρίζουν απλά και αυτή η νοοτροπία αυτά είναι μακριά. Μπορεί να χρειαστεί να πάμε σε δικαστήριο όπω ξέρουν, οι δημαρχοί μα δικαστήριο. Μπορεί να χρειαστεί να γίνει οτιδήποτε, αλλά μακριά αυτή η λογική πρέπει ο ελληνικό λαό να σηκώσει κεφάλι. Και αυτό το σήκωμα του κεφαλιού πρέπει να εκφραστεί και στην κάλπη. Για να μπορέσει αυτή η δύναμη να έχει, να έχει παραπάνω μεγαλύτερη φωνή και να τη βγάλει μέσα στο κίνημα. Δεν μπαίνουμε στην οτροπία δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Μπαίνουμε στην οτροπία, παλεύουμε για αυτά που έχει ανάγκη ο λαό. Και όταν παλεύει, όταν φωνάζει, όταν διεκδικεί, πάντα κερδίζει. Μπορεί όχι όλα. Εννοείται ότι όχι, ανάλογα με τη δύναμη που θα έχει. Αλλά κάποια θα κερδίσει. Στη λογική, κατευθύνουμε να κάνουμε τώρα μόνο πεζοδρόμια, γιατί έχετε πρόγραμμα μόνο για τα πεζοδρόμια. Δεν θα μπούμε. Στη λογική, δεν κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα γιατί δεν έχουμε επιχορήγηση και δεν συμφέρουν, δεν θα μπούμε. Στη λογική, έχουμε τα σχολεία μα όπω έχουμε που έχουν να συντηρηθούν από πότε και δεν ξέρουμε καν πλέον σε τι κατάσταση είναι και αν αντέχουν ένα μικρό σεισμό, δεν θα μπούμε. Γιατί απλά δεν έρχονται λεφτά. Η λογική μα είναι η αλλαγική ανάγκη, είναι αυτή και παλεύω με οποιοδήποτε μέσο έχω και μπορώ να την κάνω. Από πού θα έρθουν τα χρήματα όμω. Έχω την εντύπωση ότι το παράδειγμα ιδίω τη Πάτρα, γιατί είναι και το πιο γνωστό που έχει γίνει. Ναι. Είναι. δείχνει πάρα πολύ όχι μόνο οι παιδικέ χαρέ. Ακόμα, ακόμα και το συνδρομικό σταθμό, ο οποίο ήταν να περάσει από την Πάτρα και να αντικόψει τη μέση την πόλη. Και του έλεγαν ότι δεν υπάρχουν λεφτά να γίνει πόγια και δεν θα, γίνει, δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Κατηγορούσαν τον Δήμαρχο και τη Λαϊκή Συσπήρωση ότι αφού δεν δίνει την άδεια δεν θέλει να έρθει η συνδρομική γραμμή στην Πάτρα και τελικά βρέθηκαν και τα χρήματα. Ξεκίνησε και το έργο. Θα γίνει υπόγεια. Από πάνω από το υπόγεια διάβαση του, των τρένων θα γίνουν πάρκα. Υπάρχει. Δεν υπάρχει λογική. Υπάρχει γενικά η λογική. Πρέπει αυτό το έργο να, να εξυπηρετεί συμφέροντα. Και όχι λαϊκά συμφέροντα. Τώρα, για την περίπτωση των σχολείων, για παράδειγμα, που είπατε έτσι. Για την αντισυσμική θωράκιση στο σχολείο και ό,τι ανάγκε άλλε έχει. Σου λέει ότι υπάρχει ένα κονδύλι αυτό το συγκεκριμένο. Εσύ καλά κάνει και διεκδική γενικό πιλό, κάτι περισσότερο για τη θωράκιση και την ασφάλεια του παιδιών. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα οικονομική, το διεκδική, τι γίνεται. Σα βάζω έτσι απλά ερωτήματα που μπορεί να έχουν οι ακροατές που μα ακούνε. Και για την αμεσότητα του αποτελέσματο. Κατευθύνει γενικά το προπολογισμό του Δήμου πάνω σε αυτό που είναι βασική ανάγκη. Και α πρόστιμο, σε πάνω και σε δικαστήριο. Αλλά είναι ανάγκη των παιδιών μα. Αυτό θέλω να σου πω. Μπορεί να αποκλίνει. Δηλαδή, στον κωδικό που είναι 400.000, μπορεί ένα Δήμο να το κάνει ένα εκατομμύριο. Μπορεί είναι να αποκλίνει από άλλα προγράμματα και να πάρει χρήματα από εκεί. Και α μην επιτρέπεται. Όπω επίση μπορεί και να κάνει αυτό που έγινε και στου πέντε Δήμου του οποίου έχουμε. Όπου οι προπολογισμοί για να γίνουν τα κτίρια συντήρηση και τα πάρκα, επειδή μπαίνανε εργολάβη με και μπαίνει το ζήτημα το πόσο θα, θα βγάλουν από πάνω, οι προπολογισμοί εκτενόταν στα ύψη και τελικά έγιναν με μηδαμινά έξοδα. Και με πολύ λιγότερα από αυτά που προπολογιζόταν. Mm. Γιατί απλά έγιναν mm. με του ίδιου υπαλλήλου του Δήμου που έχουμε και σήμερα, που είχαν και πριν αυτοί οι Δήμοι, και του λέγαμε ότι είναι άχρηση, δεν έχουν, μπορούν να κάνουν τίποτα και δεν έχουν ούτε το επιστημονικό δυναμικό ούτε τίποτα. Και απέδειξαν ότι απλά, άμα αλλάξει η νοοτροπία και μπει σωστό αφεντικό, άμα θέλετε, σε εισαγωγικά αυτό, τότε μπορούν να γίνουν θαύματα. Και με πολύ λίγα λεφτά και με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Γιατί και όλα αυτά που έγιναν δεν ήρθαν λεφτά από το πουθενά. Πάντω για το Δήμο Σερρών, ε, με τόσε μελέτε που έχουν γίνει από τα τμήματά του, το προσωπικό του έχει ανταποκριθεί 100%. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Και θεωρούμε ότι έχει και πάρα πολλέ άλλε δυνατότητε να του δοθεί η κατεύθυνση η οποία πρέπει για να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία Οπότε, πρέπει. Οπότε, κύριε Φαρμάκη, για του ακροτέ που μα ακούνε, εσεί προτείνετε μια εντελώ διαφορετική ματιά όσον αφορά στον τρόπο όχι διαχείριση, λειτουργία του Δήμου. Εμεί. Ε, Προτείνουμε εξ, ολοκλήρω, εξ μια ματιά των λαϊκών αναγκών, των οποίων πρέπει να ικανοποιεί ο Δήμο, αδιαφορώντα άμα θα είναι ανταποθετικά ή όπω θα γιο τα Δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα για το κόστο του νερού και τη ΔΕΙΑ, άμα είναι ανταποδοτική, άμα βγάζει κέρδο ή όχι. Το νερό είναι ανάγκη. Νερό είναι. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε τιμολόγια να κόβουμε σε οικογένειε που επίση, άνεργε πολίτεχνε, δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά του και να του κόβουμε το νερό γιατί απλά πρέπει να πληρώσουν και να έχει κέρδο η επιχείρηση. Είναι ανάγκη. Είναι σαν να λέμε, α πούμε, τώρα χωριά ορεινά που έχουμε όπω η Βροντού και η Ορεινή, ότι επειδή δεν συμφέρει τα παιδιά σα να κατεβαίνουν για το σχολείο και να στέλνουν λεωφορείο, δεν θα πάνε σχολείο. Γιατί απλά δεν συμφέρει. Θα το ζήσουμε και αυτό. Θα φτάσουμε λογικά και εκεί έτσι πώ πάνε. Για μα αυτέ είναι ανάγκε. Δεν είναι, δεν είναι πω, προτεραιότητα κάτι άλλο πλην από αυτό. Και όλο ο σχεδιασμό του Δήμου πρέπει να γίνεται με αυτό και με ενοτροπία Όχι, δεν μπορώ όλα γίνονται. Άμα το πάρει απόφαση ο λαό, δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να κάνει. Εσεί πώ βλέπετε να κινείται ο λαό, έχει τόσε επαφέ, τόσε συναντήσει με τον κόσμο, πάντα τι είχατε δηλαδή. Απλά όπω είπαμε, επιταχύνεται τώρα αυτό το διάστημα. Τι σα λένε. Το κλίμα γενικά είναι πάρα πολύ καλό έξω στον σεραϊκό λαό. Δεν έχουμε και γενικά στο νομό, από ό,τι συζητάω και με του άλλου υποψήφιου τη λαϊκή συσπήρωση. Mm -hmm. Είναι θετικό για μα που έχουμε πλέον και τα παραδείγματα των Δήμων των οποίων διαχειριζόμαστε. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό ναι, βέβαια, για μα. Γιατί μπορείτε να πείτε, Ναι, Λέβαια. δεν είναι μόνο στα χαρτιά, υπάρχουν υπάρχει, και στην υπάρχει, πράξη. Νεμοθεωρία. Υπάρχει, και η πράξη. Αλλά υπάρχει ακόμα δυστυχώ για μα η αντίληψη ότι οι δημοτικέ εκλογέ πρέπει να είναι με βάση το σώμα ή με βάση το πρόσωπο, ποιο είναι πιο διάσημο, πιο φίρμα και διάφορα τέτοια. Αυτό εντάξει, πρέπει να, να ξεφύγει. Είναι άνθρωποι που θα διαχειριστούν τη ζωή τη δικιά μα, των παιδιών μα, των οικογενειών μα, των γονιών μα, των φίλων μα. Είναι φίλοι μα, ναι, δεκτό, αλλά δεν είμαστε όλοι. Εκεί. Και είναι να σα πω την αλήθεια, πρέπει να μπει και σε μια νοοτροπία αυτό που λέγαμε στην αρχή. Να εμπιστευτεί ανθρώπου που δεν του ξέρει μόνο γιατί ζει μαζί του, αλλά του έχει δει στην πράξη τι στάση κρατάνε σε δικαιώματα, σε αγώνε, στο κίνημα παντού. Να εμπιστευτώ εγώ τον αδερφό μου, τη μαμά μου, τη ξαδέρφη μου, οποιονδήποτε, αλλά άμα δεν την έχω δει να σηκώνεται από το καναπέ για κανένα κοινωνικό ζήτημα εδώ και πολλά χρόνια, δεν μπορώ να την εμπιστευτώ ξαφνικά τώρα να μου διαχειριστεί τα προβλήματα. Mm -hmm. Α την ζήσω για 4-5 χρόνια να βγει αφού ξαφνικά έχει ενδιαφέρον και μετά το συζητάμε. Εμεί γενικά λέμε ότι δεν είναι κακό να υπάρχουν ούτε φιλίε ούτε σχέσει ούτε τίποτα. Αλλά σε τέτοια ζητήματα, θέλουμε δεν θέλουμε, δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι. Υπάρχουν καθαρά εξαρτημένοι από πολιτικέ. Είτε λένε ότι είναι κομματικοί, είτε λένε ότι δεν είναι. Έστω. Τώρα, ναι, Σε ποια φάση βρίσκεσαι, δηλαδή, έγινε παρουσίαση ε, της τη διακήρυξη του άξονα έτσι, του προγράμματο. Τώρα, ο συνδυασμό, η παράταξη, πού βρίσκεστε. Εμεί στη συγκεκριμένη στιγμή είμαστε ακόμα σίγουρα έχουμε κάνει το ψηφοδέλτιο, παρόλα αυτά δεν έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο, αν με ρωτάτε αυτό. Είναι ανοιχτό και είμαστε προσυζήτηση με όλο τον κόσμο για να έρθει και να το ενισχύσει, είτε από χωριά είτε μέσα από την πόλη. Στι 14 του μήνα θα έχουμε μια παρουσίαση του περιφερειακού ψηφοδελτιού τη Λαϊκή Επίρρωση μαζί με το βασικό κορμό του ψηφοδελτίου του Δήμου των Σερών. Θα έρθει ο Σωτήριο Αβραμόπουλο, υποψήφιο Περιφερειάρχη Κεντρική Μακεδονία, για να μιλήσει. Θα γίνει στη ΔΕΠΚΑ. Και από εκεί και πέρα το πρόγραμμά μα το εντείνουμε όσο παραπάνω μπορούμε για να έρθουμε σε επαφή με όσο παραπάνω κόσμο μπορούμε. Και καλούμε εννοείται τον κόσμο, όποιον και να μα ακούει, ό, για οτιδήποτε χρειαστεί και θέλει να έρθει να συζητήσει μαζί μα. Και θέλουμε να συζητήσει μαζί μα για αυτά που λέμε εμεί. Να μην τα ακούει από του άλλου. Γιατί ακούμε και διάφορα. Αλλά θέλουμε να έρθει σε επαφή με τη λαϊκή συσπήρωση, άμα θέλει να μάθει τη λαϊκή συσπήρωση. Όπου δεν μπορείτε να πάτε εσεί, δεν προλαβαίνετε. Ε, όπου δεν προλαβαίνουμε, ή αν κάποιο έχει κάτι το οποίο θεωρεί ότι πρέπει εμεί να πιάσουμε ζήτημα, πρέπει να ασχοληθούμε ή οτιδήποτε. Εννοείται yeah. ότι σε μια προκλογική περίοδο θα μπορέσουμε να πιάσουμε όλα τα ζητήματα και να βρεθούμε με όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό θα σα ενισχυθεί και από τον ίδιο τον κόσμο. Η Λαϊκή Συσπήρωση θα συμμετέχει στι προσκλήσει δημόσιου διαλόγου που έχουν γίνει από υποψηφίου δημάρχου για να μιλήσετε ε, ε, για επιμέρου ζητήματα του Δήμου Σερών. Η ελεκτή συσπήρωση θα αξιοποιήσει οποιοδήποτε βήμα τη δοθεί για να πει την άποψή τη και τι θέσει τη. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Δεν ντρεπόμαστε για τι θέσει μα. Το έχουμε δείξει εξάλλου ανοιχτά ότι δεν κρυβόμαστε εμεί με το ποιο είμαστε. Αυτοί είμαστε. Μέλη στελέχη του είναι ο κορμό. Μαζί με πολλού φίλου που αναγνωρίζουν. Αυτοί είμαστε. Αυτή είναι η οτροπία έχουμε. Δεν θα κρυφτούμε. Και εννοείται ότι θα πάμε σε οποιοδήποτε κοινωνικό διάλογο γίνει. Η debate όπω θα γίνει στο όνομά αλλά δεν θεωρούμε και ότι είναι και το βασικό κριτήριο το πόσο όμορφο θα σταθεί ένα σε μια τηλεόραση. Το αν θα τα καταφέρει τελικά να και μπορεί να είναι ο Δήμαρχο ή η ο, ο δημοτικο Σύμβουλο. Δεν είναι το βασικό κριτήριο. Και να σα πω, διαφωνούμε και λίγο και με τι θεματικέ και με όλα αυτά, ότι ο τρόπο με τον οποίο γίνονται δεν είναι και ο πιο διαφωτιστικό. Δηλαδή, να σα πω, να πάμε να συζητήσουμε σε ένα δημόσιο διάλογο για τη ΔΕΙΑΣ και το τι έχει κάνει από έργα και το τι έπρεπε να κάνει. Δεν είμαστε οι διαχειριστέ οι οικονομικοί για να έχουμε όλα τα οικονομικά στοιχεία, ούτε για να μπορούμε να τα αναλύσουμε. Εμεί μπορούμε να δώσουμε την πολιτική κατεύθυνση το πώ πρέπει, πρέπει, να οδηγείται και πώ πρέπει να αντιμετωπίζετε το νερό σαν κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι η λύση αυτή. Δηλαδή, και μην ψάχνουμε δημάρχου οι οποίοι είναι υπερήρωε και τα ξέρουν όλα και μπορούν να τα λύσουν όλα μόνοι του. Γι' αυτό και χρειάζεται, χρειάζεται Δημοτικό Συμβούλιο, γι' αυτό και χρειάζεται το κίνημα κάτω στην κοινωνία. Από εκεί πρέπει να ξεκινάνε οι και γι' αυτό πρέπει να μπαίνει μια διαφορετική λογική. Παρ' όλα αυτά, θέλω, δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτω τίποτα. Θα πάμε και θα πούμε ακριβώ τι θέσει τι οποίε πιστεύουμε και για τι οποίε καλούμε το λαό μα ψηφίσει. Μάλιστα, ξεκαθαρό. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και καλή δύναμη.